Ισχυρό σοκ προκαλεί αυτοκτονία 34χρονου Σύρου κρατουμένου που έφτασε το πρωί με μεταγωγή από την Αττική στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού. Μόλις η πόρτα της απομόνωσης έκλεισε πίσω του για να μείνει σε προληπτική καραντίνα, ξύλωσε τα καλώδια του φωτισμού και απαγχωνίστηκε. Όταν να έχει συνειδητοποιήσει τι του έχει συμβεί, αλλά δεν είχε και μια συμπεριφορά παράξενη, περίεργη, έτσι ώστε να μας προβληματίσει. Τα 10 λεπτά που κράτησε η αλλαγή της βάρδιας ήταν αρκετά για να χάσει τη ζωή του, καθώς όπως όλα δείχνουν υπέστη ισχυρό κλονισμό, συνειδητοποιώντας ότι μπήκε στη φυλακή. Και αμέσως επόμενη βάρδια που πήγε για καταμέτρηση, δηλαδή μιλάμε για ένα διάστημα 10 λεπτών της αλλαγής, διαπίστωσε ότι είχε κρεμαστεί. Να πούμε συγκεκριμένα ότι είχε κρεμαστεί από κάποια καλώδια που βρήκε, τα οποία είναι ρεύματος, είναι γιαρμού. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι έκοψαν τα καλώδια για να τον γλιτώσουν, με συνέπεια να υποστούν ήπια ηλεκτροπληξία. Τι λειτουργήσε ανάμεσα, βρέθηκε κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης, που σημαίνει ότι στην παραλαβή παράδοσης μεταξύ μας αμέσως πάει η επόμενη βάρδια να μετρήσει, αν είναι όλα εντάξει σε σχέση με τους πρωινούς. Στην προσπάθεια τους να κόψουν τα καλώδια, μάλιστα υπήρχε και ρεύμα και κόντεψαν να κινδυνεύσουν και οι ίδιοι οι συνάδελφοί μου. Πρόκειται για έναν 34χρονο από τη Συρία, ο οποίος καταδικάστηκε για ληστεία στην Αττική χωρίς να είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο. Συνελήφθηκε, κρατήθηκε λίγες μέρες σε αστυνομικό τμήμα, από όπου μεταφέρθηκε απευθείας στην φυλακή της Αλικαρνασσού. Όταν πλέον είχε τελειώσει η διαδικασία, το πρωτόκολλο της μεταγωγής, να το πούμε έτσι, είχε ολοκληρωθεί, μας ευχαρίστησε προσωπικά, διότι του είχαμε φερθεί ανθρώπινα και είχαμε τουλάχιστον κρατήσει την αξιοπρέπειά του σε ένα επίπεδο. Δεν έδειχνε ότι η συμπεριφορά του θα οδηγήσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Έμπειροι σοφρονιστικοί που τον παρέλαβαν το πρωί τον είχαν υποδιαρκή επιτήρηση, φροντίζοντας να ενημερωθεί από τις υπηρεσίες της φυλακής πώς να κινηθεί για να πετύχει την αποφυλάκησή του μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή του. Φρόντισαν μάλιστα να του προσφέρουν ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, αφού δεν είχε μαζί του τίποτα εκτός από τα ρούχα που φορούσε. Διαπιστώσαμε αμέσως ότι προέρχεται όχι από άλλο κατάστημα κράτησης, αλλά κατευθείαν από ΑΤΑ, δηλαδή ήρθε κατευθείαν από κοινωνία που λέμε στις φυλακές. Συγκεκριμένα δεν κρατούσε τίποτα μαζί του πέρα από ένα σορτσάκι και ένα μπλουζάκι που φορούσε. Άρα φροντίσαμε, αφού τον ελέγξαμε, να του προσφέρουμε κάποια ρούχα από το τμήμα της κοινωνικής υπηρεσίας που διαθέτουμε από δωρεές. Μετά τον πήγαμε οι ίδιοι στο τμήμα της κοινωνικής υπηρεσίας και μίλησα με τον κοινωνικό λειτουργό, όπου τον προμήθευσε με είδη πρώτης ανάγκης.